Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε στο νέο επεισόδιο στο Easy Fix που θα ασχοληθούμε πώς μπορούμε να κάνουμε σωστά την κόλληση με το ηλεκτρικό κολλητήρι και τι άλλο θα χρειαστούμε εκτός από αυτό το μηχανηματάκι που δεν στοιχίζει παραπάνω από 10 ευρώ θα χρειαστούμε καλάι και θα χρειαστούμε και πάστα για καλάι Τώρα είμαστε πάνω στο γραφείο, βλέπουμε το ηλεκτρικό κολλητήρι, είναι αυτό εδώ παιδιά αυτά τα ηλεκτρικά κολλητήρια θα τα βρείτε στην αγορά παντού σχεδόν στοιχίζουν το πολύ 10-15 ευρώ ανάλογα την τα βάτ που έχει το κολλητήρι να ξέρετε ότι ένα κολλητήρι 30 βάτ είναι μια χαρά ε, δηλαδή βρίσκουμε ένα κολλητήρι για τις πιο απλές καθημερινές εργασίες αλλά και τις πιο σύνθετες τις οποίες δεν θα επεκταθώ σε αυτό το βίντεο αυτή είναι η βάση του κολλητήριου βλέπετε τα κορκοδιλάκια που έχει πάνω ώστε να μας βοηθήσει να κρατήσουμε την κόλληση που θέλουμε να κάνουμε αυτό εδώ είναι το καλάι παιδιά Ε, το καλά είναι μια, ένα πολύ εμφκάμπτο σύρμα, το οποίο η σύσταση αποτελείται από ψευδάργυρο και μόλυβδο. Ε, και όταν έρθει σε επαφή με τη θερμότητα, λιώνει και έτσι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την κόλληση μεταξύ αυτού και του μετάλλου που θέλουμε να κολλήσουμε. Υπάρχουν διαφόρων ειδών καλά, βλέπετε αυτό είναι πιο μικρούλι, πιο, πιο, λεπτό, αυτό είναι πιο χοντρό. Ε, τώρα, είναι μια, ε, αυτή εδώ πέρα είναι μια πάστα να σας δείξω και την πάστα κόλλησης, χρειάζεται η πάστα κόλλησης, αυτό που σας είπα προηγουμένως, η οποία αναγκάζει τον αγωγό και το καλάι να έρθουν γρήγορα στην ίδια θερμοκρασία και επίσης να ελεγχιστοποιήσει, ας το πούμε, τις πιθανότητες να πεταχτεί το λιωμένο καλάι, να διασκορπιστεί δηλαδή. Η πάστα αυτή λέγεται και σολτερίνη ή φλούξ, όπως αλλιώς μπορεί να ονομαστεί αυτό το, αυτή η φλουξ οπως αγιος μπορει αυτή η κόλληση. Είναι μια λιπαρή ουσία, όπω τη βλέπετε εδώ πέρα, και βουτάμε πάντα το καλάι μέσα σε αυτή την πάστα. Πάμε να κάνουμε την εκτέλεση εργασία, η οποία είναι, παιδιά, εγώ είχα ένα πολύμετρο, το βλέπετε εδώ πέρα, ένα παλιό πολύμετρο, στο οποίο οι ακροδέκτε κοπήκανε. Και τα ένωσα εγώ, όπω να είναι, βλέπετε εδώ πέρα, δεν τα έχω κολλήσει, τα έχω τυλίξει, α το πούμε, πάνω στου ακροδέκτε, στο άλλο έχει κοπεί και θα κάνουμε μια κόλληση. Πάμε να δούμε πώ μπορούμε να κάνουμε μια απλή κόλληση. Αυτό το βίντεο απευθύνεται πιο πολύ για αρχάριου, για κάποιον που δεν έχει πιάσει ποτέ ηλεκτρικό κολλητήρι στα χέρια του. Γι' αυτό και κάνουμε αυτό το βίντεο. Το One Pixel θέλει πιο πολύ να επεκταθεί και σε ανθρώπου που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με κολλήσει, με ηλεκτρικά κολλητήρια, γενικά με πρά. Βλέπετε και τα βίντεο μου είναι απλά βίντεο ώστε να μην είναι ε, δύσκολα και ο σκοπό τη σχολεία να είναι τόσο μεγάλο που να μην μπορείτε εσεί οι ίδιοι να επεκταθείτε πάνω στο σκοπό αυτό. Πάμε για την εκτέλεση τη ε, κόλληση. Ε, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να βάλουμε το ηλεκτρικό κολλητήρι στην πρίζα. Παιδιά, βρίσκουμε μια μπρίζα, το βάζουμε πάνω. Τώρα λέω τα απλά απλά. Οτιδήποτε σχολιασμό μπορείτε να κάνετε κάτω από το βίντεο χωρίς υβριστικά σχόλια φυσικά μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Το αφήνουμε να ζεσταθεί για 5 περίπου λεπτά. Θα έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία και εμεί προετοιμάζουμε την κόλληση, δηλαδή προετοιμάζουμε το, το σύρμα μα. Α το πούμε, του ακροδέκτε, ώστε να το κολλήσουμε. Το βάζουμε στα κορκοδυλάκια. Αν δεν έχετε κορκοδυλάκια, παιδιά δεν πειράζει. Ε, απλά θα σα δυσκολέψει λίγο. Το βλέπετε εδώ πέρα. Έχω βάλει, το έχω τυλίξει πάνω στο μέταλλο, το, το καλώδιο, τον ακροδέκτη δηλαδή που κόπηκε και θα πάω να κάνω την κόλληση. Το δεύτερο πράγμα που κάνω αφού θα έχει ζεσταθεί το ηλεκτρικό κολλητήρι μου είναι να βάλω, να βουτήξω στο πούμε, το καλάι μέσα σε αυτή την πάστα. Δηλαδή να πάει παντού σε όλο το μήκος, το βλέπετε εδώ πέρα στην κάμερα, ωραία, ώστε να, να έρθει σε επαφή με, το, με τον αγωγό. Να κολλήσουμε δηλαδή τα δύο, το καλώδιο μαζί με το μέταλλο. Περιμένουμε τώρα να ζεσταθεί λίγο. Τώρα, αφού έχει ζεσταθεί αρκετά το ηλεκτρικό κολλητήρι, να σας πω και ένα tips, πάντα εγώ, σαν ευκολία, ζεσταίνω λίγο το μέρος που θέλω να κολλήσω. Δηλαδή βάζω, ακουμπώ το ηλεκτρικό κολλητήρι πάνω στα σημεία που θέλω να κολλήσω, ώστε να πάει το σύρμα πιο εύκολα και να κολλήσει πιο εύκολα πάνω στον αγωγό. Είναι ένα tips που σας το λέω τώρα, για να το ξέρετε. Ποτέ δεν βουτάμε το ηλεκτρικό κολτήρι στο καλά... στο... στην πάστα για το καλάι, είναι νόμος αυτός, να το ξέρετε, μόνο αυτό βουτάμε μέσα, δηλαδή το καλάι, το σιρματάκι, γιατί καταστρέφουμε τη μύτη έτσι, γι' αυτό το λόγο. Και τι κάνουμε, ακουμπάμε το ηλεκτρικό κολτήρι και ακουμπάμε μετά το καλάι πάνω στη μύτη του ηλεκτρικού κολτουριού, ώστε να μας κάνει αυτό το καπνό, το βλέπετε που βγάζει ένα καπνό. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό παιδιά, είναι η κόλληση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Κάνουμε την κόλληση δηλαδή, εάν χρειαστεί και άλλο, και άλλο καλά, ή βάζουμε όσο επιτρέπεται να, για να γίνει η κόλληση σταθερή, ώστε να μην μας φύγει το καλώδιο. Τώρα πάμε να δούμε αν έχει όντως κολλήσει. Βγάζουμε λίγο τα κορκοδιλάκια, βλέπετε παιδιά έχει κολλήσει μια χαρά βλέπετε την κόλληση, αν μπορέσει να κάνει και zoom η κάμερα, εδώ, τώρα πρέπει να φαίνεται καλά στην κάμερα, βλέπετε πως έχει κολλήσει, έχω κολλήσει δηλαδή τον ακροδέκτη με το καλώδιο στο οποίο είχε φύγει και μετά θα το τεστάρουμε αν όντως έχει, κάνει αγω... έχει αγωγημότητα δηλαδή, θα μετρήσουμε μια μπαταρία ώστε να δούμε πόσο καλά έχει κολλήσει. Τώρα πάμε να κολλήσουμε και το δεύτερο ακροδέκτη που μας είχε ξεκολλήσει εδώ πέρα. Βάζουμε στο κορκοδιλάκι τον ακροδέκτη. Βάζω και το καλώδιο το οποίο είχε φύγει. Το βλέπετε εδώ πέρα, έχει φύγει το καλώδιο. Κάνω μια διαδικασία. Βλέπετε και εδώ έχω βάλει στα κορκοδιλάκια το καλώδιο το κόκκινο. Τον άλλο ακροδέκτη δηλαδή που θα κολλήσουμε. Βουτάω το σιρματάκι, το καλάι δηλαδή στην πάστα μέσα. Κάνω μια γενναιόδορη βουτιά το βλέπετε, το βουτάω μέσα, το βγάζω και ακουμπάω τώρα τη μύτη, ζεσταίνω λίγο το μέρος που θέλω, αυτό που σας είπα προηγουμένως, να κολλήσω. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνω πιο γρήγορη κόλληση, γι' αυτό σας το λέω. Και αφού το ζεστάνω, τότε ρίχνω πάνω το καλάι με αυτόν τον τρόπο. Στην ουσία λιώνει αυτό το, με, αυτό το σειρματάκι. Πάνω στο μέταλλο. Και το αφήνω να, στεγν... να κρυώσει. Βγάζω και το ηλεκτρικό κολλητήρι. Καλόν, παιδιά, μην ξεχάσετε ποτέ το ηλεκτρικό κολλητήρι πάνω γιατί θα το καταστρέψετε. Συμβουλή μου. Δεν θα πάθει κάτι, αλλά θα καταστραφεί πιο γρήγορα. Και τώρα έχει κρυώσει. Και πάω να δω αν αντέχει, γιατί καμιά φορά μπορεί η κόλληση να μην είναι καλή. Παιδιά, μια χαρά είναι. Πολύ δυνατή κόλληση κάναμε τη βλέπετε. Εδώ. Να κάνει zoom η κάμερα. Εδώ σε αυτό το σημείο. Ωραία. Το βλέπετε πως έχει γίνει. Αφού τελειώσαμε την κόλληση, έχω το πολυμετρό μου το οποίο είχε το πρόβλημα με τους ακροδέκτες. Βάζω τους ακροδέκτες στα σωστά σημεία του, στο συν και στο πλύν που πρέπει να μπουν, ώστε να κάνω τη μέτρηση μιας μπαταρίας, απλής μπαταρίας, να δω αν λειτουργεί το πολύμετρό μου. Βάζω αυτό στην άκρη, το έχω έτσι για να το δείτε κιόλα. Έχω μια μπαταρία 9V. Βλέπετε. Βάζω το μαύρο, να ξέρετε το καλό είναι το πλυν. Το βάζω στο πλυν. Και το κόκκινο είναι στο συν. Δεν ξέρω αν φαίνεται εδώ η μπαταρία. Δεν χρειάζεται να φαίνεται η μπαταρία. Άρα βλέπετε, κουνήθηκε ο δίκτης Έχει κολλήσει κιόλα. Έχει πολύ ενέργεια η μπαταρία. Βλέπετε, λειτουργεί κανονικά. Άρα κάναμε μια σωστή κόλληση, υπάρχει αγωγιουμότητα του καλωδίου και του μετάλλου, του ακροδέκτη δηλαδή, και όλα μια χαρά. Αυτό ήθελα να σας δείξω παιδιά το βίντεο μου, είναι μια απλή κόλληση, πως μπορείτε οι αρχάριοι εσείς που δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ να κάνετε μια απλή κόλληση με το ηλεκτρικό κολλητήρι. Αυτό ήταν το βίντεο φίλοι μου, εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, subscribe ή να κάνετε κλικ στο καμπανάκι ώστε να έρχονται ενημερώσεις για τα νέα βίντεο που θα βγάζουμε στο κανάλι κατά καιρού. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.